πρέπει να αναφερθεί η άλλη μία φορά ότι επειδή οι πιο πολλοί δήμαρχοι αλλά και οι δημοσιογράφοι δεν είναι, δεν έχουν τις γνώσεις για να ανταποκριθούν σε ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα όπως είναι ο έλεγχος μιας οδηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γι' αυτό με ευθύνη της ΠΕΔ εδώ και περίπου δύο μήνες έχει γίνει μία σύμβαση ενός δημοτικού ποσού με τον Λάβρο τον Καρούτσο, ο οποίος μέχρι τώρα έχει ανταποκριθεί πλήρως με σωστές απόψεις που έχει καταθέσει στην ΠΕΔ, αλλά και όπου αλλού του έχει ζητηθεί. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στην προσεκτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ πάρθηκε σχεδόν ομόφωνη απόφαση με δύο λευκά, με την οποία η ΠΕΔ νομολογούσα όσον αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποφάσισε ότι οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει από τον Τεχνικό Σύμβουλο θα είναι και η απόφασή της εν ώψη και της συνεδρίασης του ΦΟΝΖΑ τη Δευτέρα που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη. Δηλαδή, τα βασικά σημεία τα οποία πρέπει να μας μείνουν, γιατί το κείμενο ήταν πάρα πολλές σελίδες, είναι εξής. Υπάρχουν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, οι οποίες διαμόρφωναν το τελικό σχήμα του ΠΕΣΔΑ. Βασικό σημείο αυτών των αποφάσεων, που μάλιστα ήταν και ομόφωνες, είναι το εξής. Όποιοι δήμοι επιθυμούν να έχουν δικές τους μονάδες προκυρωμένες διαχείρισης απορριμμάτων, ως προσωρινές, αλλά και μετά, αν επιθυμούν και στο δυναικές, αυτοί οι δήμοι οφείλουν, έλεγε, να το δηλώσουν και το δηλώσαμε 9 δήμοι σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αυτές οι μονάδες αποφασίστηκε να ενσωματωθούν μέσα στην πρόταση του περιφερειακού σχεδιασμού. Έτσι να κατανοήσουν. Δηλαδή, ο περιφερειακός σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει και προβλέπεται ότι θα λειτουργούν αυτές οι 9 μονάδες από 9 δήμους σε συνεργασία με κάποιους άλλους, έτσι για να μην υπάρχουν, γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε με το Λουτράκι με την ΕΜΕΑ. 9 δήμοι λοιπόν ανταποκριθήκαμε και δηλώσαμε ότι. Όχι. 9 λοιπόν δήμοι δηλώσαμε ότι επιθυμούν να κάνουν δικές μας μονάδες, τοπικές μονάδες. Το κείμενο λοιπόν του ΠΕΣΔΑ, έστω και με προβλήματα, έστω και με εξώδικα, τελικά διαμορφώθηκε όπως αποφασίστηκε ομόφωνα. Ο μελετητής όφιλε να συντάξει μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση το τελικό κείμενο του ΠΕΣΔΑ. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει, έτσι να το πούμε χοντρά-χοντρά. Δεν έχει γίνει. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρθησαν. Μέσα από το κείμενο βεβαίως, για άλλη μία φορά, τονίζεται, και εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτό γιατί μας ακούνε και οι Κορίνθιοι και οι Κορίνθιες, για πρώτη φορά τονίζεται η υποχρέωση του κράτους καταρχήν των 10 αλλά και της περιφέρειας μετά, η οποία έχει εκχωρηθεί όχι μόνο για να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι μόνο για να κλείσει τις χωματερές, αλλά και για να προετοιμάσει στο μεσοδιάστημα που δεν θα υπάρχει το σύστημα που θα επιλεγεί, να μην μείνουμε τα σκουπίδια στους δρόμους, αλλά υπάρχουν προσωρινές μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων. Το κείμενο το τονίζει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσχετα αν κάποιοι εκεί στην περιφέρεια και ιδιαίτερα ο περιφερειάρχης θέλουν να κάνουν το χαζό. Και δεν έχουν κάνει παρά ελάχιστα. Κάνουν κάποια πράγματα το 11 και το 12 και μετά σταμάτησαν. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Και βεβαίως δημιουργήθηκε ένα κλίμα, μεθοδεύτηκε μια κατάσταση στο παραπέντε να απειλούμεθα όλοι ότι θα μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους για να πάρθουν αποφάσεις που αυτοί έχουν σχεδιάσει με διαφωνία ισχυρή από πλευράς δημοτών, από πλευράς αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Να μην επεκταθώ σε παραθέσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, τις ξέρετε, σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πιστεύω ότι και τη Δευτέρα, στη συνεδρίαση που φόρτιζα, η ίδια απόφαση θα πάρθει, έστω και με κάποιες αρνητικές ελάχιστες ή ψήφιους λευκές. Πιστεύω το ίδιο κείμενο θα προταθεί και ως απόφαση. Και βεβαίως αυτή την απόφασή μας οφείλουμε και θα το πράξουμε όλοι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
στην τελική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εγώ αυτά θέλω να πω προς το παρόν. Απαντώντας τώρα και σε κάποιες αναφορές που έγιναν, καλόπιστα πιστεύω, κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ημερών, να απαντήσω όσον αφορά και την Κόρινθο. Έγινε ο διαγωνισμός και υπήρξε άλλο. Εν τω μεταξύ, και εγώ τα έχω ξαναπεί πάλι, αλλά θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά, εν τω μεταξύ, ενώ σχεδόν είμαστε έτοιμοι να ξανακάνουμε τον διαγωνισμό, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΣΔΑ, αλλά είχε ανακοινωθεί και δημόσια, αν θυμάστε, ο κ. Δημητρόπουλος είναι παρόν, ότι θα μας δοθεί η έγκριση που απαιτείται για αυτό το διαγωνισμό, αφενός με για να γίνει και αφετέρου να υπάρχει δυνατότητα, αν έχουμε αυτή την έγκριση από τον ΦΟΣΔΑ, να αναζητήσουμε και χρήματα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το νέο ΕΣΠΑ, που τρέχει αυτή την περίοδο μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. Υπάρχει πρόσκληση κάπου 235 εκατομμυρίων σε επίπεδο ΕΠΕΡΑ και χρηματοδοτεί και τοπικές μονάδες και οχήματα και εξοπλισμό και κομμοστοποιητές, τα πάντα. Αυτό όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, δεν έχει ικανοποιηθεί. Από την άλλη υπήρχε η δέσμευση από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις θα διευκολυνθούμε όσον αφορά την αδειοδότηση. Κάτι το οποίο δεν είδαμε να γίνεται. Οι παρεμβάσεις που έγιναν σε νομοθετικό επίπεδο δεν βελτιώνουν την εικόνα. Ουσιαστικά παραμένει η αδειοδότηση στα χέρια κυρίως των υπηρεσιών της περιφέρειας, οι οποίες και τις έχει παγώσει. Μιλάω για την Ερετή Περιφέρεια. Μετά από αυτά, όπως έχουν κάνει οι πιο πολλοί δήμοι, ή έχουν φτάσει στο διαγωνισμό μέχρι ενός ορισμένου σημείου και έχουν παγώσει από τον διαγωνισμό, ή δεν έχουν ξεκινήσει. Εγώ θα ήθελα να βάλω εδώ κάποια ερωτήματα. Ας πούμε ότι σήμερα είχαμε ολοκληρώσει αυτόν τον διαγωνισμό, είχαμε και την εγκατάσταση. Δεν θα εγκαλούσα τη σημερινή Δημοτική Αρχή αν δεν μπορούσε να πάρει αδειοδότηση για να λειτουργήσει μια εγκατάσταση η οποία θα στείλει και πάρα πολλά χρήματα. Πολλοί πρόθυμοι από εδώ να πυροβολήσουν από την πρώτη στιγμή. Εμείς λοιπόν, χειριζόμενοι υπεύθυνα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα περιμένουμε μερικές ημέρες ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση που θα έχει τον τελευταίο λόγο για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τι θα πράξει η κυβέρνηση. Αυτό που ακούγεται μέχρι τώρα είναι ότι είναι πρόθυμοι να υπογράψουν σύμβαση με την Τέλα. Ξέχασαν τα στελέχη της κυβέρνησης, τα περιφερειακά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές τους αναφορές, λέγοντας ότι είναι ένα μεγάλο περιβαλλοντικό σκάνδαλο και ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο. Περιβαλλοντικό αίτημα, οικονομικό σκάνδαλο. Το ξέχασα. Δυστυχώς το ξέχασα. Εμείς θα τους το θυμίσουμε. Και θα τους το θυμίζουμε. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ για άλλη μία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και πολλοί συνάδελφοί μου σε όλη την Πελοπόννησο, είμαστε αποφασισμένοι, αν δεν ακουστούν οι ομόφωνες αποφάσεις του ΦΟΣΔΑ, αν δεν τις ακουστούν και γίνουν σεβαστές και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια, να εξαντλήσουμε όλα, όχι μόνο τα ενδικά μέσα και όχι μόνο, για να μην υλοποιηθεί αυτό που κάποιοι έλεγαν και τώρα είναι πρόθυμοι να υπογράψουν, το περιβαλλοντικό αίτημα και το οικονομικό σκάνδαλο.